Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έχουμε εδώ το καλεσμένο στο στούντιο του σταθμού μας, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Λάμπρο Δημητρογιάννη, για να συζητήσουμε μαζί του αρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα. Καλημέρα σας, κύριε Δημητρογιάννη. Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους μας και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, γερή και δυνατή. Ωραία. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι είμαστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχουμε μια υποψηφιότητα που τρέχει αυτό το χρονικό διάστημα στο θεσμό των βραβείων Μπράβο για την βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη επιχειρηματικότητα, και ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι σχετικά σύντομα το επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η διοργάνωση. Πώς καταφέραμε αυτή την υποψηφιότητα και τι σηματοδοτεί για την περιφέρεια? Ναι, η υποψηφιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα Μπράβο αφορά φέτος, γιατί πέρυσι είχαμε καταθέσει υποψηφιότητα και είχαμε βραβευτεί, αν θυμάστε, για την πρωτοβουλία μας των ηριακών κοινοτήτων, και μετέπειτα αυτή η πρωτοβουλία μας έγινε αναφορά το Σεπτέμβρη, να θυμίσω, στην Παγκόσμια Συνέλευση του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Φέτος κατέθηκε υποψηφιότητά μας πληρώντας όλα τα κριτήρια τα οποία τίθονται στη συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι μια, να ανοίξω μια παρένθεση, είναι μια διαδικασία πανελλαδική, η οποία γίνεται και μέσω ψηφοφορίας του κοινού, αλλά και από 72 συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές οι οποίοι αξιολογούν τις προτάσεις. Είναι μια πανελλαδική διαδικασία, η οποία προς το τέλος του χρόνου κάθε χρόνο οδηγεί στην βράβευση και στην αξιολόγηση τη θετική των πεπραγμένων διαφόρων φορέων που υπάρχουν το προηγούμενο διάστημα. Φέτος λοιπόν καταθέσαμε εκ νέου υποψηφιότητα, η οποία θα αξιολογηθεί περίπου σε 15 μέρες με 20, και αφορούσε φέτος όχι στον τομέα της ενέργειας, αλλά αφορούσε στον τομέα της διακυβέρνησης. Και να το πω πολύ απλά, μας ζητήθηκε και καταθέσαμε την υποψηφιότητά μας για τον τομέα που αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Με απλά λόγια, καταθέσαμε τα πραγμένα μας, το πώς η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αναδείξει ένα πεδίο το οποίο ήταν άγνωστο όχι μόνο για μας στην περιοχή μας, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Ένα πεδίο όμως το οποίο μας έδωσε πολλαπλά ωφέλη οικονομικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά, και αφορούσε στις διαδικασίες και στις προσπάθειες που έκανε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ενισχύσει την πράσινη επιχειρηματικότητα, δηλαδή τις πράσινες επιχειρήσεις, την προσέλευση πράσινων επενδύσεων, στο πώς με απλά λόγια μέσω αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη και του τομέα περιβάλλοντος θα μπορέσουμε να επιφέρουμε κάποια κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη, όπως παράδειγμα συνδράμαμε καθοριστικά, μάλλον, στην ίδρυση πάνω από 200 πράσινες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ανακύκλωσης, επιχειρήσεις βιομάζας, επιχειρήσεις που συνδέονται με την διαχείριση των φυσικών πόρων. Και επίσης ήταν καθοριστική η συμβολή μας στο να επιληθούν ορισμένα ζητήματα, μεγάλα έργα, να μπορέσουν να έχουν ένα πράσινο αποτύπωμα μέσω κυρίως των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα, κύριε Παπαδάκη, που όταν έγινε η έγκριση του νέου ΕΣΠΑ του 2021-2027, ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που εγκρίθηκε το πρόγραμμά μας, το ΕΣΠΑ, από τις Βρυξέλλες. Και αυτό διότι είχαμε προβλέψει να έχουμε περιβαλλοντικές παραμέτρους σε κάθε έργο και σε κάθε δράση, όπως άλλωστε είναι και οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Αυτά από μόνο του λοιπόν, όλα αυτά συν κάποιες άλλες πεπραγμένα μας, όπως παράδειγμα η ανάδειξη των φυσικών πόρων, η προσέλεξη των πράσινων επιχειρήσεων και αν θέλετε και ένας άλλος τρόπος λειτουργίας που βοήθησε στην επίσπευση αυτών των πραγμάτων και στην μείωση της γραφειοκρατίας, ήταν αυτά τα οποία κατέστησαν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τις πρώτες περιφέρειες στο κομμάτι της πράσινης επιχειρηματικότητας. Ένας τομέας, να θυμίσω, ο οποίος ήταν άγνωστος, αλλά και ο οποίος μας βοήθησε ως περιοχή στα δύσκολα χρόνια του COVID. Στην περίοδο του COVID, που ήταν η μόνη περίοδος που όλα ήταν σχεδόν παγωμένα, το συγκεκριμένο πεδίο ήταν αυτό το οποίο είχαμε επιλέξει και με τον Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, να αναδείξουμε, γιατί επέφερε και θέσεις εργασίας, αλλά και κεφάλαια
ιδιωτικά και δημόσια, τα οποία μπορέσανε να αξιοποιηθούν στη περιοχή μας και κυρίως να υπάρξει ένα νέο αναπτυξιακό πεδίο, το οποίο, όπως είπα και πιο πριν, ήταν άγνωστο τελείως για όλους μας. Για όλα αυτά λοιπόν καταθέσαμε την υποψηφιότητά μας και περιμένουμε και αναμένουμε, ευελπιστούμε μάλλον αν θέλετε, ότι θα, και φέτος θα διακριθούμε όπως και πέρυσι. Ναι, και φαντάζομαι ότι αυτό θα παραμείνει ως στρατηγική επιλογή της περιφέρειας και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση να στηρίζει αυτό το κομμάτι της πράσινης επιχειρηματικότητας. Είναι ένας στρατηγικός μας στόχος, τον είχαμε θέσει από το 2019, μόλις είχαμε αναλάβει τότε την περιφερειακή αρχή. Το είχαμε αναφέρει, αν θυμάστε, και κάποιες φορές εδώ σε εσάς, ότι η Δυτική Ελλάδα πρέπει να αφήσει να αποκτήσει με ταυτότητα, την οποία την αποκτά, και να αφήσει ένα στίγμα. Είναι συγκεκριμένα πεδία τα οποία θεωρώ ότι μπορούμε να εστιάσουμε. Ένα από τα πεδία αυτά είναι και το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Ωραία. Τώρα, εγώ με βάση και την περσινή έτσι, βράβευση, μιας και ξεκινήσαμε λίγο με αυτό το θεσμό, έχω να παρατηρήσω και κάτι που φαίνεται ότι γίνεται πλέον πολύ θετικό και από ό,τι φαίνεται το έχει αναλάβει η κυβέρνηση να το υλοποιήσει, και δεν ξέρω πώς το αντιληφθήκατε εσείς, αλλά αυτές οι ανακοινώσεις για το πρόγραμμα Απόλλων δείχνουν ότι λίγο πολύ το Υπουργείο Περιβάλλοντος σας αντέγραψε, σας κόπιαρε. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσετε και πνευματικά δικαιώματα. Ένα copy-paste που λέγανε παλιά. Κοιτάξτε να δείτε, το 2020 είχε γίνει τότε η σύλληψη της ιδέας από τον Περιφερειάρχη για την δημιουργία αυτών που ξέρουμε όλοι μας έως σήμερα, που λέγονται ενεργειακές κοινότητες Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να υπάρξει η παραγωγή ρεύματος με τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Μεσολόγιο, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ενεργειακές και της περιφέρειας και των ΤΟΕΒ, από όπου ξεκίνησε η ιδέα, της αγροτικής παραγωγής δηλαδή να ενισχυθεί, και κυρίως και των Δήμων, έτσι, κάποιο νομικό προσώπου των Δήμων. Μια ενεργειακή συμμαχία που έχουμε πει πολλές φορές, όπου αυτό το μονοπάτι, να ξέρετε, δεν ήταν χαραγμένο. Έτσι, αυτό το μονοπάτι που ξεκίνησε επί 3 χρόνια ήταν ένα μονοπάτι το οποίο το ξεκινήσαμε, το χαράσαμε και το σχεδιάζαμε εμείς οι ίδιοι. Παράλληλα, δηλαδή, με το σχεδιασμό κάναμε και την υλοποίηση. Ήταν κάτι καινοτόμο, όπως είχαμε πει, για όλη τη χώρα και από τα λίγα καινοτόμα έργα στην Ευρώπη. Προσφάτως αποφασίστηκε και υιοθετήθηκε αυτό το project από την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος, το οποίο η απόφαση είναι τελεσίδικη να γίνει σε κάθε περιφέρεια αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει εμείς να πράττουμε. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι πρώτα απ' όλα η μόνη λύση για τον ενεργειακό κόστος, ιδιαίτερα στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να πάμε με προσωρινά ημίμετρα σχετικά με την ηλεκτροδότηση των ΤΟΕΒ μέσα στο 24. Ήδη ξεκινάει και υπάρχει το ζήτημα. Έτσι, ναι. Και ο προβληματισμός. Θεωρώ δηλαδή ότι οι προσωρινές διαταγές που γινόντουσαν κάθε φορά από τα δικαστήρια υπέρ των ΤΟΕΒ, που καλώς δινόντουσαν για μένα γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι, δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστούν από εδώ και πέρα. Είναι ένα ζήτημα. Και κακά τα ψέματα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, τα προσωρινά μέτρα είναι προσωρινά. Γι' αυτό και τα λέμε προσωρινά, δεν είναι σταθερά. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι με το συγκεκριμένο έργο των ενεργειακών κοινοτήτων και με το σχέδιο Απόλλων που αποφάσισε να υιοθετήσει η κυβέρνηση, και στην ουσία, ναι, να το πούμε και δημόσια, ήταν κάτι το οποίο πήρε από εμάς, έτσι, το υιοθέτησε και θα το εφαρμόσει. Εμένα με χαροποιεί προσωπικά, γιατί θεωρώ ότι ο κόπος μας τελευταία τριετία και ο δικός μου προσωπικά και του Περιφερειάρχη και όλων των συνεργατών που είχαμε δεν πήγε χαμένος. Και να ξέρετε, μας δίνει μεγαλύτερη ισχύ το ότι θα το αναλάβει, αν θέλει, την υλοποίηση αυτής της ιδέας το ίδιο το Υπουργείο. Τώρα, γιατί βέβαια, είναι άλλο, ναι, ξέρετε, πολλές φορές να πηγαίνεις μόνο με τα δικά σου χέρια και πόδια, και είναι άλλο να έχεις πολλαπλές βοήθειες για να υλοποιήσεις κάτι. Ναι, σωστό αυτό, αλλά εγώ έχω να παρατηρήσω και το εξής, επειδή νομίζω ότι κανείς, είτε στην κυβέρνηση, είτε στην περιφέρεια, είτε στο Δήμο, δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων. Θεωρώ απριόρι ότι όλοι έχουν την καλύτερη δυνατή πρόθεση, αλλά στην Ελλάδα, σε αυτήν εδώ τη χώρα που βρισκόμαστε, έχουμε δει πολλά παραδείγματα, και καλά και κακά. Και το κακό, ας πούμε, υπάρχει και σε παραδείγματα υπερσυγκέντρωσης, αλλά ενδεχομένως ίσως και πιο σπάνια σε παραδείγματα αποκέντρωσης.
Τώρα, αυτή η κεντρική επιλογή που κάνει το Υπουργείο νομίζω ότι είναι κάτι θετικό από τη στιγμή που θέλει να το υλοποιήσει στο σύνολο της χώρας και στις 13 περιφέρειες, αλλά ίσως εμπεριέχει και κάποιο ρίσκο, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια. Ακόμα και σήμερα μπορεί να μην έχουμε τις υψηλές τιμές που είχαμε στην ενέργεια, στο πικ της ενεργειακής κρίσης, αλλά ακόμα και σήμερα με αυτή την ιστορία δεν έχουμε τελειώσει. Και επειδή βάλατε και το ζήτημα της αγροτικής παραγωγής, είναι κρίσιμο αν το κάνει το Υπουργείο. Καλώς να το κάνει το Υπουργείο σαν μια κεντρική επιλογή για τη χώρα, να το κάνει με τις λιγότερες δυνατές καθυστερήσεις για να το δούμε αυτό να γίνεται πράξη, γιατί όπως είπαμε αφορά τον κόσμο τον αγροτικό που είναι πολλαπλώς πιεσμένος τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Εγώ θα έβαζα βέβαια και τον προβληματισμό, έχω ένα προσωπικό προβληματισμό ότι θα έπρεπε αυτή αν θέλετε πρωτοβουλία μας, το σχέδιό μας όπως θέλετε πείτε το, να έχει υιοθετηθεί πολύ νωρίτερα, ναι. από την πολιτεία. Και το δεύτερο είναι ότι ο προβληματισμός που θα έχουμε εμείς από εδώ και πέρα είναι στο πόσο γρήγορα θα υλοποιηθεί. Γιατί αν υποθέσουμε ότι εμείς είχαμε όλα τα OK και προχωρούσαμε κανονικά, τότε θα ήταν πολύ γρηγορότερα από το χρόνο που ενδεχομένως να χρειαστεί το Υπουργείο. Μην ξεχνάμε ότι εάν υποθέσουμε ότι θα πάει το Υπουργείο επί των 13 περιφερειών, συνολικά, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγάλο χρόνο καθυστέρηση και θα πρέπει να αποτυπωθούν τα δεδομένα και σε άλλες περιφέρειες που εμείς τα έχουμε ήδη για την περιοχή μας. Εάν είναι να προχωρήσουμε με προτεραιότητα ως case study πρώτα Δυτική Ελλάδα, αυτό φυσικά μας ευνοεί και θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Ναι, ναι. Μακάρι να γίνει, γιατί όπως είπαμε, είναι κρίσιμο από τη στιγμή που ήδη εσείς το φανταστήκατε, ναι. Το φτιάξατε, πάντως, το δημιουργήσατε και το προχωρήσατε μέχρι ένα πολύ καλό επίπεδο. Να πω την αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι δύο άνθρωποι δικαιώνονται αυτή τη στιγμή. Πρωτίστως ο Περιφερειάρχης, δευτερευόντως εγώ. Και θα σας πω γιατί το εννοώ, γιατί ήταν ούκο λίγες οι αμφισβητήσεις που δεχτήκαμε όλα αυτά την τριετία. Από αρκετούς ότι δεν θα γίνει το έργο ή το ενδεχομένως πουλάμε φούμαρα για προεκλογικούς λόγους και. Θεωρώ ότι μετά τις εκλογές αρχίζουν και επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά ότι θα συνεχίζουν να γίνονται. Ναι. Ωραία. Να πάμε σε κάτι ακόμα, γιατί αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Ένα θετικό σημάδι και από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί ο σκοπός, εγώ να θυμίσω, είναι ότι και οι υπολογισμοί που γίνονται είναι ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας θα υπάρξει από αυτό το project και περίσσευμα ενέργειας για να δίνεται και σε ευάλωτους κοινωνικά συμπολίτες μας. Ναι, σωστά. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Του κοινωνικού τιμολογίου. Θα υπάρχει πρόβλεψη και για αυτό, όπως είχαμε προβλέψει και εμείς για κάποια ευάλωτα νοικοκυριά. Γι' αυτό σας λέω και πάλι ότι συμφωνώ απόλυτα όπως λέτε και καλά το κάνετε και το αναφέρετε, γιατί έπρεπε να αναφερθεί και αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι η υιοθέτηση αυτού του project, γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια ηθική δικαίωση για μας, διότι θεωρούμε ότι κάτι το οποίο πράξαμε, μάλλον αναλάβαμε σαν σύλληψη ιδέας και εξηγήσαμε ότι εφαρμόζουμε, υιοθετείται τελικά σε πανελλαδική κλίμακα. Ναι. Είναι άλλη μια επιτυχία, θεωρώ, της περιφέρειας, έτσι, η οποία αρχίζει σιγά σιγά πλέον και δείχνει ότι δεν είναι πλέον καθόλου ο φτωχός συγγενής σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Ωραία. Αυτό είναι το ένα θετικό από την πλευρά της κυβέρνησης. Όμως να πάμε και σε κάτι άλλο αρνητικό λιγάκι που μας αφορά. Γιατί σε λίγες ημέρες, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα, είναι προγραμματισμένη και διαβούλευση σχετική για αυτό το ζήτημα. Αναφέρομαι, κύριε Δημητρογιάννη, στα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών. Που είδαμε εκεί την κυβέρνηση, το Υπουργείο, μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης που κάνει τη διαβούλευση, να επαναφέρει την προοπτική μερικής εκτροπής του Αχελώου. Τα σχέδια, εγώ για όσους δεν ξέρουν, να πω έτσι λίγο για τους ακροατές μας, αναθεωρούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα περίπου ανά εξαετία με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, και είναι βέβαια και προαπαιτούμενα για να ξεκλειδώσουν και χρηματοδοτήσεις για προγράμματα όπως είναι το ΙΜΕΠΕΡΑ, τομεακά προγράμματα των Υπουργείων. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει για το σύνολο της χώρας βέβαια και θα τρέξει μέσα στο 2024, θα εγκριθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτά τα σχέδια. Τώρα όμως, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι εμείς εδώ ως φορείς της Ατλοκαρνανίας θα πρέπει να δώσουμε μία μάχη. Αυτό που υπάρχει μέσα στο κείμενο να το βγάλουμε. Ναι, να τα πάμε λίγο πιο απλά. Τα αναφέρατε σωστά. Τι είναι τα κάθε πενταετία εξαετία, όπως αναφερθήκατε σωστά, κάθε εξαετία στην ουσία.
Η χώρα είναι υποχρεωμένη να κάνει τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, δηλαδή με λίγα λόγια να κάνει τα σχέδια διαχείρισης των υδάτων της, υπόγεια και υπέργεια, τα οποία υπάρχουν επί του εδάφους. Μια ευρωπαϊκή οδηγία, όπως είπε, τα οποία αυτά τα σχέδια, η διαχείριση δηλαδή των υδάτων μιας χώρας, είναι τα προπαιτούμενα προκειμένου να απορροφηθούν οι οποιαδήποτε ευρωπαϊκοί πόροι, όπως σωστά αναφερθήκατε, και η εθνική, θα έλεγα, γιατί και οι εθνικοί πλέον πόροι σε αυτές τις δικασίες υποβάλλονται, υπάγονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να θυμίσω μόνο όμως ότι πριν 2 χρόνια, το 2021, είχαμε κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Αγρίνιο. Ναι, για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Τότε λοιπόν είχαμε αναφερθεί το εξής. Το πρόβλημα, το ζήτημα τότε που εκκληθήκαμε και συνεδριάσαμε στο Αγρίνιο για τον Αχελλό ήταν το εξής. Υπήρχε το ζήτημα της Μεσοχώρας. Το υδροελεκτρικό φράγμα της Μεσοχώρας. Το υδροελεκτρικό φράγμα λοιπόν της Μεσοχώρας στην περίοδο εκείνη που ήταν τα ισχύοντα σχέδια διαχείρισης υδάτων, είχαμε αναφερθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ως κερκόπορτα. Γιατί από τη μία φαινόταν ότι θα είναι ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο το οποίο θα αξιοποιεί μια ποσότητα νερού θεωρητικά περισσευούμενο από τον Αχελλό προκειμένου να παράξει υδροελεκτρική ενέργεια. Άρα αυτό δεν είναι κακό θεωρητικά. Τότε όμως είχαμε θέσει το εξής, ότι εάν εγκρίνονταν τότε τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής και υδάτων, τα οποία εγκρίθηκαν δηλαδή μετά από 2 μήνες περίπου, ανοίγει κερκόπορτα ώστε την επόμενη πενταετία, δηλαδή την περίοδο που διανύουμε τώρα με απλά λόγια, να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, η οποία αυτή η τροποποίηση θα μπορούσε να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή και ενδεχομένως οποιαδήποτε σκοπιμότητα υπήρχε σχετικά με τον Αχελλό. Αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο, διότι στην παρούσα φάση, στη νέα τροποποίηση των σχεδίων διαχείρισης των υδάτων, να το λέμε έτσι απλά, αποδεικνύεται ότι η στόχευση είναι 250 εκατομμύρια κυβικά νερού από τον Αχελλό το χρόνο να φεύγουν για να πάνε πού, άκουσον κύριε Παπαδάκη, στον επαναπλημμυρισμό του Πηνιού. Ο οποίος ο επαναπλημμυρισμός του Πηνιού δεν θα θεωρείται πλέον ως έργο άδρευσης, αλλά ως έργο περιβαλλοντικό. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο Πηνιός, ο οποίος έχει ζητήματα ξηρασίας τελευταία χρόνια, να μπορέσει να επαναπλημμυριστεί. Άρα αυτό θα ωφελήσει το περιβάλλον. Όμως δεν μου λέει κανένας κάτι και δεν μου εγγυάται αν αυτό το πράγμα θα χρησιμοποιηθεί μετά για κάπου αλλού. Παράδειγμα για την άρδευση. Ενδεχομένως για έργα παράτυπα, όπως αποδείχτηκε αυτά που υπήρχαν στη Θεσσαλία πριν την καταστροφή των πλημμυρών. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι η ουσία της παρούσας περίοδου. Εγώ θεωρώ ότι ναι, οι φορείς ολοκανίας ετοιμαζόμαστε για την 7η-8η μάχη. 7η αν θεωρήσουμε το ΣΤΕ, τις προηγούμενες 6 του ΣΤΕ, 8η αν θεωρήσουμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που είχαμε δικαιωθεί πριν κάποια χρόνια. Είναι κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ αδιανόητο να συζητάμε για επαναπλημμυρισμό του Πηνιού όταν με μια σφοδρή καταιγίδα η Θεσσαλία έπεθε δυστυχώς στη ζημιά που έπαθε. Γιατί προφανώς δεν είχαν γίνει κάποια πράγματα ορθά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα κινητοποιηθούμε για ακόμα μια φορά. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης ο επαναπλημμυρισμός του Πηνιού. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί με άλλα ζητήματα. Δυστυχώς για την περιοχή της Θεσσαλίας, στο κομμάτι των υποδομών. Όμως εκτιμώ ότι η συστράτευση που θα υπάρχει θα είναι μεγάλη, ιδιαίτερα στους φορείς της Ολοκανανίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο 21 είχαμε θέσει και ορισμένες κόκκινες γραμμές και είχαμε κυρίως αναφερθεί ότι η διαχείριση των φυσικών πόρων, δεν το βάζουμε ως τοπικιστικό θέμα, αλλά η διαχείριση των φυσικών πόρων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η εκμετάλλευση αυτού του αγαθού, οποιοδήποτε αγαθού, από μια περιοχή να μην επιφέρει συνέπειες στην άλλη περιοχή. Εγώ θα αναφερθώ επίσης, και εδώ θα σήμερα θα αποκαλύψω, ότι εμείς προχωρήσαμε και σε κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκη, για πρώτη φορά. Προχωρήσαμε στο κοινωνικό και οικονομικό κόστος, το αποτυπώσαμε, να ξέρετε, επίσημα με μελέτη, από πιστοποιημένο διεθνώς φορέα, της ζημίας που θα φέρει η μερική ή όχι εκτροπή του Αχελλό για την περιοχή μας. Ναι. Όχι μόνο για μας, αλλά και για γενικότερη περιοχή. Άρα εμπλουτίζουμε λίγο, μου λέτε, την επιχειρηματολογία το μας. Το πλουστάσιο μας, θεωρώ. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει εντός των ημερών.
Εδώ θα θεωρήσω βέβαια ότι θα πρέπει σε αυτό το ζητούμενο, σε αυτό το, αν θέλετε, τη νέα διαμάχη, να το πω κάπως, που για μένα δεν υπάρχουν διαμάχες μεταξύ περιοχών, τη νέα, αν θέλετε, προάσπιση των τεκτημένων μας, θα πρέπει να στρεφτούν όλοι. Και όταν λέω όλοι, αναφέρομαι όλοι. Έτσι. Δεν θα μπορέσει δηλαδή μόνο να σταθούμε με μια συντονιστική επιτροπή που θα περιλαμβάνει το Δήμο, το ΤΕΕ, την περιφέρεια κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει μια στράτευση όλων, να το θέσουν όλοι ξεκάθαρα, διότι πολύ φοβάμαι ότι εάν αυτό το ζήτημα περάσει, τότε η Ιταλοκρανία θα βιώσει άσχημα τις περιόδους τα επόμενα χρόνια. Τα νερά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και χειριζόμαστε και ενδεχομένως τα έχουμε ως απόθεμα, δεν ξέρω θα τα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Και οι ζημίες οι οποίες θα έρθει σε ένα πιθανό σενάριο μερικής εκτροπής στο χελό για τον επανεπλημμυρισμό του ποινίου, όπως ανέφερα πιο πριν, θεωρώ ότι θα είναι μεγάλες σταδιακά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι ζήτημα να μην περάσει τα σχέδια, γιατί όπως σωστά είπατε, ακόμα και αν δεν είναι επίγον και προέχει τώρα, προέχουν κάποιες άλλες αποκαταστάσεις για την κυβέρνηση στη Θεσσαλία, τα προσεχεί 1-2 χρόνια ενδεχομένως, γιατί κάπου τόσο ακούω από πολλούς να λένε ότι θα πάρει αποκατάσταση. Από τη στιγμή που τα σχέδια αυτά. Αποκατάσταση θεωρώ ότι η Σαζακόπη θα πάρει πολλά περισσότερα χρόνια. Ναι, τέλος πάντων, από τη στιγμή όμως που εγκριθεί και περάσει μέσα στο σχέδιο, μπορεί να έρθει είτε αυτή είτε μια άλλη κυβέρνηση, ξέρω εγώ, το 2026, το 2027, και να το εφαρμόσει από τη στιγμή που θα είναι μέσα στα κείμενα τα θεσμικά. Να σας δώσω λίγο ένα κατανοητό. Εάν περάσει αυτό το πράγμα, η διαβούλευση δηλαδή με τη σκοπιμότητα, με τους στόχους που υπάρχουν, όπως π.χ. ο επαναπλημμυρισμός του ποινίου, οι επόμενες αλλαγές οι οποίες θα μπορέσουμε να γίνουν ή να διορθώσουμε θα είναι το 2033. Ναι. Σε 10 χρόνια. Σας το λέω ανοιχτά, ξεκάθαρα, ότι για 10 χρόνια. Εάν εγκριθεί αυτό το πράγμα τώρα. Θα είμαστε ουσιαστικά δεσμευμένοι από αυτό. Ακριβώς. Θα είμαστε όμοιροι ότι οποιοδήποτε ένας καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει τα επόμενα 10 χρόνια με τον αχελό, χωρίς να μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι κρίσιμο και σωστά κι εσείς από την πλευρά σας, είναι θετικό αυτό. Εμπλουτίζεται έτσι το οπλοστάσιο μας και την επιχειρηματολογία μας με αυτή την μελέτη που έχετε κάνει. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες και το τι θέση ενδεχομένως θα κληθεί κάποια στιγμή να πάρει για αυτό το ζήτημα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, γιατί μπήκανε κάποιες προτάσεις μέσα σε αυτά τα σχέδια διαχείρισης, αλλά φαντάζομαι δεν μπήκανε με επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, κάποιο χέρι τις έβαλε εκεί μέσα στα κείμενα. Να μας πει λοιπόν κάποια στιγμή και το Υπουργείο, γιατί καλά τα συζητάμε εμείς εδώ, αλλά υπάρχει ένα Υπουργείο. Αυτό να το ξέρουμε γενικότερα. Τέλος πάντων, επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θα σας ευχαριστήσω που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά και κάθε καλό εύχομαι και στα βραβεία. Μπράβο. Εντάξει, να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.